Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος νόμος και αυτό θα είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διατήρηση του υφιστάμενου, η επικαιροποίηση του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν έχει καταργήσει καμία περικοπή. Αναφέρθηκαν προηγουμένως για τις γενικότερες περικοπές. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ακόμη μία, η οποία αφορά τους ναυτεργάτες κατά εξαίρωση. Ένα 7% μας έχει αφαιρεθεί με μία κοινή υπουργική απόφαση 476 του 12, την οποία διατηρεί. Μέχρι εχθές δεν είχε ακόμη προχωρήσει στην καινούργια, με βάση το καινούργιο στη διάταξη. Από εδώ και μια εβδομάδα έχουν αρχίσει να έρχονται τα νέα χαρτάκια. Μιλούμε για προσωπικές διαφορές μέχρι και 500 ευρώ. Καταλαβαίνετε, με τις διατάξεις αυτές μόνο στον Άγιο Πέτρο θα μπορούμε να περιμένουμε κάποια αύξηση των συντάξεων. Κοντά βέβαια σε αυτή τη λαϊλασία βρίσκονται και οι τράπεζες, που μέσω ενός πιστεύουν και αυτές τις συντάξεις των συνταξιούχων, χωρίς καν να δώσουν αναφορά και έλεγχο πώς χάνονται τα λεφτά από τις συντάξεις. Όλη αυτή η κατάσταση μας υποχρεώνει να δούμε πιο δραστήρια, πιο συλλογικά τη δράση μας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Σκοπός της κυβέρνησης, όπως είπαν και άλλοι, είναι η ιδιωτικοποίηση. Πείρα πολύ μεγάλη έχουμε, και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Και καταλαβαίνετε τι θα προκύψει στα επόμενα βήματα, που δεν θα είναι και μακριά, όταν προχωρήσει η κυβέρνηση στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Γι' αυτό σας καλώ να είμαστε σε επαγρύμνηση, να ενημερώνουμε και άλλους συνάδελφους να συμμετέχουν στους αγώνες, σαν το μοναδικό τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λένταφα. Ευχαριστώ.